Ξεκινά και επίσημα το λεσβιακό καλοκαίρι. Τι να περιμένουμε για αυτό το μήνα? Λοιπόν, στις 3 Ιουλίου ξεκινά το λεσβιακό καλοκαίρι. Στις 3 Ιουλίου το απόγευμα έχουμε τα εγγένεια της δεύτερης έκθεσης βιβλίου, Στράτης Μυριβίλης. Και τα εγγένεια θα τα κάνει η εγγονή του Στράτη Μυριβίλη, η Χριστίνα Αγγελοπούλου, όπου θα παρουσιαστεί και ένα δρόμενο από το τραγούδι της γης του Στράτη Μυριβίλη. Η έκθεση θα διαρκέσει περίπου 10 μέρες από τις 3 μέχρι τις 11. Κάθε μέρα θα υπάρχουν παρουσιάσεις βιβλίων από τα συμμετέχοντα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους της πόλης μας. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε τελικά, καταφέραμε μάλλον, να καταστήσουμε θεσμό ένα φεστιβάλ βιβλίου, κάτι το οποίο χρειαζόταν η πόλη μας. Μετά ακολουθεί μια θεατρική παράσταση στο Μουσείο Τεριάντ, την Αύλιο Χώρο του Θεοφύλου μάλλον, από το Θεατρικό Εργαστήρι Μυτιλίνης στις 6 και 7 Ιουλίου. Ακολουθούν φυσικά και εκδηλώσεις στο Κάστρο, όπως είναι παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε 11 Ιουλίου το stand-up comedy με τη Σοφία Μουτίδου. Και στις 20 Ιουλίου έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, την πρώτη συναυλία του καλοκαιριού με τη Μελίνα Ασλανίδου. Και τον μήνα Ιούλιο έχουμε και τη συναυλία του Νίκου Κονομόπουλου στο γήπεδο Μυστιλίνης, 27 Ιουλίου. Θέλω να πω στους δημότες, στους πολίτες, στους κατοίκους Λέσβου και τους επισκέπτες ότι η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Μας ήρθαν τα εισιτήρια, βέβαια μπορούν και ηλεκτρονικά να τα προμηθευτούν, αλλά και διαζώσεις μπορούν να τα παραλάβουν από το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Καλούμε τον κόσμο και τους επισκέπτες να αγκαλιάζουν το λεσβιακό καλοκαίρι. Θεωρώ ότι το έχουμε ανάγκη, όπως το αγκαλιάζουν κάθε χρόνο. Φέτος είμαστε χωρίς τα μέτρα του COVID. Βέβαια, θέλει και να υπάρχει και μια ατομική ευθύνη του καθενός μας, ώστε να μην επιστρέψουμε στα ίδια. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο βοηθάμε, σαν Δήμος και σαν τη Δημαρχία Πολιτισμού, ο κόσμος να αισθανθεί λίγο μια ανακούφιση, μια ευεξία και μια ξενιασιά, κάτι που το χρειάζεται. Η επίσκεψη με ενδώνει, τι έργα σηματοδότησε για το Δήμο? Η επίσκεψη με ενδόνι είναι μεγάλη μας τιμή, διότι για πρώτη φορά έχει σχεδόν παρελάσει όλο το Υπουργείο Πολιτισμού από τη Δημοτική Πινακοθήκη. Αυτό το ενδιαφέρον που έδειξε είναι κατόπιν προσπαθειών και ενεργειών οι οποίες έχουν γίνει, ένα αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει από τη διεύθυνσή μας, ώστε να αναδείξουμε τον πλούτο που υπάρχει στη Δημοτική Πινακοθήκη. Υπάρχει γενικά η γνώση ότι η Δημοτική μας Πινακοθήκη είναι από τις 3 καλύτερες περιφερειακές δημοτικές πινακοθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η ίδια η κυρία Μενδώνη έδειξε τη διάθεσή της να βοηθήσει και έχουμε σε συντονισμό και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. Σήμερα είχαμε και μια επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τις μελέτες για να προλάβουμε ώστε να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης η ανακαίνισή της, όπως μας ζήτησε και η κυρία Μενδώνη. Και αν καταφέρουμε και τα λοιπά, είναι θέμα της Τεχνικής Υπηρεσίας με την οποία είμαστε σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση, μπορεί να φτάσουμε και τα 800.000 ευρώ η ένταξή μας. Το ίδιο εξέφρασε φυσικά και για το Μουσείο Θεοφύλου, όπου η ίδια η κυρία Μενδώνη εξέφρασε την άποψη ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για όσα περισσότερα χρήματα μπορεί να δώσει αμέσως ο ΕΣΠΑ, για να προκειμένου να βοηθήσουμε την ανάδειξη αυτού του κοσμήματος που έχει η πόλη αλλά και η Ελλάδα. Και από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού για τη σημασία που έχει δώσει επιτέλους σε αυτόν τον πλούτο που έχει η πόλη μας.